Να πάμε στον Πειραιά, δεύτερη σύνδεση. Από το Χάρκοβο, να έρθουμε λίγο στον Πειραιά. Θα πάμε στην κυρία Κατερίνα Κορώνης. Είναι κάτοικος Πειραιά, καταγωγή από την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί στην Ελλάδα και στην Κρήτη και σε υπόλοιπες περιοχές επιθυμούν και επιχειρούν να επικοινωνήσουν με δικούς τους ανθρώπους καθημερινά προκειμένου να διαπιστώσουν και να δουν αν είναι καλά στην υγεία τους. Κυρία Κορώνης, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύσκολες στιγμές στην Ουκρανία. Δικοί σας άνθρωποι, φαντάζομαι, επικοινωνείτε? Ναι, έχουμε αποφασίσει να αναφέρουν η μάνα μου και η αδελφή μου με τα παιδιά, νικά. Ναι, ναι. Και έχουν πάει στο Λβόβ, έχουν πάρει το τρένο. Ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση. Δεν ήταν δύσκολο να μπει στο τρένο όπως παλιά. Σε ποια περιοχή, κυρία Κορώνης? Από το Κίεβο. Από το Κίεβο. Το Λβόβ, ο οποίος είναι δυτικά. Ναι. Είναι δωρεάν τις μετακινήσεις, απλά ήταν 12 ώρες όρθιοι. Γιατί δεν μπορούσες να κάτσεις, δεν μπορούσες να μετακινήσεις μέσα στο τρένο, γιατί έχει πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα. Και τόσο δύσκολη είναι η μεταφορά των ανθρώπων και έχουν φτάσει στο περιορισμό στο Λβόβ για να πάρουν από εκεί λεωφορείο για να έρθουν σε μένα στην Ελλάδα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις και το λεωφορείο, γιατί υπάρχουν 2-3 εταιρείες που κάνουν διαδρομές, όχι διαδρομές, μεταφορές. Ναι. Και είναι, εξαρτάται από πότε θα μαζευτεί ο κόσμος για το λεωφορείο, γιατί προορισμό για την Ελλάδα δεν είναι, ας πούμε, που ψάχνουν οι άνθρωποι, θέλουν να πάνε στις κοντινές χώρες. Και από εκεί... Απλά θέλουν να πάνε στις κοντινές χώρες, να πάνε στην άλλη πλευρά της, πώς λέγεται, να περάσουν το... Να περάσουν τα σύνορα, να περάσουν τα σύνορα. Ναι, τα σύνορα και να είναι ασφαλείς. Να είναι ασφαλείς και μετά να κατευθυνθούν στην Ελλάδα. Όχι. Είναι περισσότερη κατεύθυνση είναι Πολωνία, είναι Γερμανία από εκεί. Είναι πολύ λίγοι που πάνε Ουγγαρία και πολύ λίγοι που πάνε Ρωμανία. Οι δικοί σας άνθρωποι όμως επιθυμούν οι δικοί μου άνθρωποι, λόγω που εγώ είμαι εδώ, να έρθουν Ελλάδα. Σε μένα. Αυτό εννοούσα. Ναι, και αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν είναι προορισμό που πάνε πολύ κόσμο. Δηλαδή πρέπει να ψάχνεις, να περιμένεις. 3 μέρες είναι τώρα στο Λβόβ και προσπαθούμε να αγοράζουμε εισιτήρια. Είναι, δηλαδή καθόμαστε στο τηλέφωνο, ναι, και ρωτάμε πότε θα γεμίζει το λεωφορείο, πότε φεύγει. Κυρία Κορώνης, πώς... βλέπουμε, ναι, μία ανθρώπινη δυστυχία. Βλέπουμε παιδιά να κλαίνε στους δρόμους. Οικογένειες να χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους, νεκρούς στους δρόμους, βομβαρδισμό σε μεευτήριο στη Μαριούπολη. Οι δικοί σας άνθρωποι που μένουν εκεί στο Κίεβο, το οποίο πολιορκείται τις τελευταίες ημέρες και σήμερα φημολογείται ότι θα έχουμε και την τελική, τη μεγαλύτερη επίθεση των Ρώσων. Τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν? Κοιτάξτε, εκεί είναι ο μπαμπάς μου και ο μπαμπάς μου δεν θέλει να μου δείξει ότι φοβάται ή κάτι τέτοιο. Λέει, μου δίνει κουράγιο, λέει θα πάνε όλα καλά, μην αγχώνεστε, θα είμαστε καλά εδώ, θα προστατεύσουμε την πόλη και όλα αυτά. Αλλά η κόρη δεν μπορεί να το πιστέψει. Θέλω να είναι ασφαλής και θέλω να είναι καλά. Αλλά τώρα εγώ δίνω μάχη για να φέρω τους δικούς μου στην ασφαλεία που είναι μάνα μου και δηλαδή γενικόπαιδα. Από αυτή την περίπτωση τώρα είμαι συγκεντρωμένη σε αυτό. Συγκεντρωμένη σε αυτό, μόλις θα έρθουν σε μένα, τότε θα δω πώς θα μπορέσω να βοηθάω και στον μπαμπά μου, μήπως θα στέλνω λεφτά, μήπως θα κάτι θα κάνω για να τους βοηθήσω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να πούμε. Εκεί στην Αθήνα έχουμε πληροφορηθεί, όπως και στην Κρήτη, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προκειμένου να στείλουμε ήδη πρώτης ανάγκης στην Ουκρανία. Και στον Πειραιά έχει ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία? Στο Πειραιά υπάρχει στο ΣΕΦ, νομίζω, το κέντρο. Μια φίλη μου έχει πάει εκεί, λόγω που αγχώνεται πάρα πολύ. Η μάνα της στο Τσερνίγκοβ είναι αποκλεισμένη στην πλευρά που έχει Ρώσους. Δεν έχουν φώτα, δεν έχουν εκεί επικοινωνία. Φοβούνται μην τους πάρουν τηλέφωνα, γιατί μπαίνουν στα σπίτια, παίρνουν τηλέφωνα, παίρνουν πράγματα και φοβούνται να ανοίξουν τηλέφωνα. Και η επικοινωνία είναι πολύ λίγη. Μία φορά την ημέρα ανοίγουν κινητό.
αγχώθηκα πάρα πολύ και λέει ότι θα πάω καλύτερα να βοηθήσω σε αυτό το κέντρο. Πήγε σαν εθελοντής και μου έδειξε κάποιες εικόνες από εκεί, ότι είναι πάρα πολύ κόσμο που ετοιμάζει τα πράγματα, τα βάζουν. Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να αγκαλιάσετε τους δικούς σας ανθρώπους, να λήξει αυτή η τραγωδία και με το καλό να τα ξαναπούμε όταν τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα μπει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.